Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα και να καλημερίσω και να καλωσορίσω. Δεν είναι τυχαίο το ότι είμαστε εδώ πέρα στην κουζίνα. Ναι, σωστό, δεν το πάμε αυτό. Πού να προλάβουμε, γιατί είμαστε το... στην κουζίνα, όπως μας είδατε, αλλά δεν είναι τυχαίο γιατί έχουμε σήμερα μαζί μας. Τον κύριο Κώστα Πισία, πρόεδρο της Ένωσης Bartender Κύπρου. Καλή σας ημέρα. Και τον κύριο Γιώργο Ρούσο, Bartender Adams Beach Hotel. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και έτσι έχουμε εδώ πέρα. Είναι, ας σας μάθουμε τα μυστικά δηλαδή εδώ του επαγγέλματος, το πώς να κάνετε κοκτέιλ και τι κοκτέιλ βεβαίως. Να κάνουμε κυπριακά ποτά. Μα υπάρχουν κυπριακά κοκτέιλ, κυπριακά ποτά. Σίγουρα. Και αυτό σίγουρα προέκυψε από τον τελευταίο διαγωνισμό που κάναμε, τον πρώτο δηλαδή πανκύπριο διαγωνισμό με αυθεντικά κυπριακά κοκτέιλ, που έγινε στο Αρχοντικό Παπαδοπούλου στον Κόρνο. Τα κοκτέιλ που θα δείξουμε σήμερα είναι τρία από τα κοκτέιλ που είχαν διαγωνιστεί. Το έναν έχει κερδίσει κιόλας. Έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα στην προσπάθεια μας που έκαναμε. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Εμπορίου. Λοιπόν, αυτά τα κοκτέιλ μέχρι και το Ρόιτερ τα έχει... Το Ρόιτερ τα μετέδωσε. Τα μετέδωσε. Ήταν το... πριν τα επεισόδια της Λιβύης, έτσι. Τώρα θα τα δει άλλα άσχημα πράγματα. Λοιπόν, το... πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουμε τώρα. Τι σημαίνει κυπριακό κοκτέιλ? Χρησιμοποιούμε προϊόντα δικά μας? Κυπριακό κοκτέιλ σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε όλα τα κυπριακά προϊόντα, να το κοκτέιλ να είναι φτιαγμένο μόνο από κυπριακά προϊόντα. Mm-hmm. Όπως έχουμε εδώ, ζιβανία, κουμανταρία, τριαντάφυλλο. Ωραία, να αναλάβετε δράση να δούμε στην κίνηση πώς γίνεται. Θα δούμε και το ποτό που κέρδισε. Βεβαίως, θα το φτιάξουμε πρώτα. Το ποτό που κέρδισε, βεβαίως. Πώς το λένε? Το ποτό που κέρδισε ονομάζεται Fire Forget, ή όπως είπατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΥΓΜΑ μετά το διαγωνισμό, το Φωτιά και Λησμονιά. Κάποιος αντέξει, έτσι το. Φωτιά, εντάξει, το φωτιά το καταλαβαίνω. Τη Λησμονιά. Για να ξεχνάς, πίνεις και ξεχνάς αυτό που σε απασχολούν. Εντάξει, αυτό έτσι. Είναι ένα έξυπνο όνομα, το οποίο σε παραπέμπει σε διάφορα πράγματα. Το Fire Forget είναι και ένας πύραυλος, ο οποίος το κάνεις fire και το ξεχνάς, διότι θα πάει απευθείας στο στόχο. Να δω τι θα θυμηθώ και θα ξεχάσω. Εγώ ξέρεις, εγώ συνήθως όταν πίνω θυμάμαι. Λοιπόν, το κόκτελ αυτό το έφτιαξε ο μαθητής Στέργιος Τίκας από τη ξενοδοχειακή σχολή. Τρίτη τεχνική σχολή στο ξενοδοχείο. Το δοκίμασε μόνος του δηλαδή και το έκανε και το. Κέρδισε. Κέρδισε το διαγωνισμό. Ή ξέχασε. Πιστεύω ότι δεν το ξέχασε και δεν θα το ξεχάσει. Θα ξέχασα το μήνυμα. Τι βάλατε τώρα? Βάλαμε κόκκινη κουμανταρία. Κόκκινη κουμανταρία, ναι. Κόκκινη ζιβανία. Μετά βάλαμε νάμα. Νάμα, τι είναι το νάμα? Το νάμα είναι κουμανταρία. Με αρωματικά. Μάλιστα. Και μέλι. Τώρα τι βάζετε? Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, ναι. Το δικό μας το τριαντάφυλλο, το κυπριακό. Ναι. Χυμό ροδιού. Ροδιού. Αυτά όλα είναι. Φέρω το κάτω αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός ο διαγωνισμός έγινε πρώτη χρονιά φέτος. Πρώτη φορά έγινε και είχε τεράστια επιτυχία και ναι. Θα γίνει θεσμός κάθε χρόνο, του χρόνου δηλαδή θα έχουμε το δεύτερο Παγκύπριο διαγωνισμό, ώστε να δοθεί ευκαιρία στα κυπριακά, κυπριακά προϊόντα εδώ, να δείξουν τι μπορούμε να κάνουμε με τα κυπριακά προϊόντα. Και από ό,τι θα δείτε εδώ θα κάνω υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε δύο σέκερ για το, αυτόν το κοκτέιλ. Για δύο σέκερ, ναι. Ναι, είναι... Στο άλλο τι βάζετε τώρα? Ούζο. 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 Λοιπόν, είναι ούζο. Όλα κυπριακά. Φίλφαρ. Πώς το είπατε? Φίλφαρ, το κυπριακό... Είναι ένα λικέρ κυπριακό, το οποίο βγαίνει σε τρεις γεύσεις. Το πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι. Είναι ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό λικέρ. Ναι. Που μπορεί να φτιάξει ωραία κοκτέιλ. Και εμείς τι βάλαμε, μανταρίνι? Εμείς βάλαμε πορτοκάλι. Βάλουμε τριμμένο πάγο. Μέχρι να ετοιμάσει το κοκτέιλ ο Γιώργος, εγώ να σας αναφέρω ότι η Κυπριακή Ένωση Bartender ιδρύθηκε και το 2002. Από το 2004. Και τι είναι τώρα αυτό, είναι όλοι μπάρμαν μέσα? Οι επαγγελματίες bartender είναι ένας σύνδεσμος του οποίου μέλη του είναι επαγγελματίες bartender. Υπάρχουν και γυναίκες? Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν γυναίκες. Αυτό το κούνημα που γυναίκες... αρέσει είναι το πιο ωραίο στη φάση στο. Όλα τα άλλα δεν ξέρω. Αλλά μόνο κούνημα... αυτό ήτανε. Πόσο ώρα το λίγο, Το κούνημα είναι 8 με 10 δευτερόλεπτα μέχρι να παγώσει δηλαδή το. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες που το πάμε, το φέρνουμε, το κάνουμε. Όχι, το πολύ, αυτό είναι περισσότερο για να δείξει κάμερα το. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Μπορώ να το κουνήσω λίγο. Βεβαίως. Να δείτε αν το έχω. Θέλω να πω ότι το. Είναι και αυτό ένα τρόπο.
Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το γυριστώ εγώ. Αυτό είναι το φλερτ. Πολύ ωραία. Όχι ότι χαλέ αν το κουνάς πολύ. Όχι, όταν το κουνάς πολύ θα φύγει πιο πολύ νερό να πάει στο... Άρα έχει το νόημά του. Σίγουρα. Οπότε αν δούμε σε μπάρμα να το κουνάει πολύ το πράγμα. Όχι, όχι πολύ. Όχι πολύ. Να το πούμε και φτιάξε άλλο. Το κοκτέιλ το θέλουμε όταν το σέικερ παγώσει, τότε τελείωσε το σέικερ. Και ο τρόπος που το κάνουμε σέικερ είναι αυτός. Α, έτσι απλό. Αν έβλεπα μπάρμα να το κουνάει έτσι, θα έλεγα βαριέται. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά. Λέω την κίνηση. Την κίνηση. Μπορεί να κάνει. Ναι. Και μετά αμέσως παγώνει το σέκιο και τελείωσε. Πόσα μέλη έχετε εκεί στο σύνδεσμο? Η Κυπριακή Ένωση Bartender έχει 200 μέλη περίπου. Που 200? Και μέλη μας είναι οι bar managers από το Άνασα του ξενοδοχείου, ο Τάκης του Αντωνίου εκεί, μέχρι το Άνταμ στην Αγία Νάβα. Και πάει λέγοντας. Μα τι ωραίο που είναι. Αυτό. Καταπληκτικό. Μα είναι φοβερό. Αυτό είναι το φάιρ. Δεν ήπια καφέ ακόμα εγώ. Γιατί και εγώ που ήπια νομίζεις. Έλα, ξεχάσω... καφέ. Να σου πω, είσαι σίγουρη. Είμαι. Μπορεί μετά, θυμάσαι τους καλεσμένους. Ναι, 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 το έχω όταν... όλα γραμμένα εδώ, μην ανησυχείς. Πολύ ανησυχώ, γι' αυτό το λέω. Yes. Με επιρρεπείσα. Μη με αφήνει να πει. Δυνατό κοκτέιλ. Είναι πολύ δυνατό. Δυνατό, ε. Είναι ωραίο. Ναι. Μπράβο σας. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κοκτέιλ που κέρδισε τον πρώτο Παγκύπριο διαγωνισμό. Αυτό είναι μπράβο το κοκτέιλ. Το έφτιαξε ο Στέργιος Τίκας. Γεια σας, από την ξενοδοχική σχολή και τώρα το έχει φτιάξει ο Γιώργος Ρούσος για τους καλεσμένους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο κοκτέιλ που θα δείξουμε αυτό. Πάμε, ναι. Είναι ένα τελείως, είναι ένα γνωστό κοκτέιλ, το μοχίτο. Το οποίο, α, το μοχίτο. Το οποίο, α, το κάνουμε κυπριακή, κυπριακό, πέρα. Σίγουρα. Τώρα, για να γίνει ένα μοχίτο κυπριακό, τι κάνουμε? Αντικαθιστούμε το ρούμι με ζιβανία. Mm. Αλλά όμως προσθέτουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό κυπριακό, το αγγούρι. Κάθεσε τώρα, κοιτάξτε στο γουδί. Πάρτε το γουδί, το εκεί. Τι βάζετε στο γουδί? Και στη θέση του λάιμ θα βάλουμε λεμόνια εμείς. Μάλιστα. Άρα βάζουμε λεμόνι στο γουδί. Βάζουμε λεμόνια, βάζουμε τα φύλλα δυόσμη. Και έχει την ίδια γεύση. Με το και αγγούρι. Καλύτερη. Λοιπόν, το αγγούρι είναι ως γνωστό ένα δροσιστικό λαχανικό. Πολύ δροσιστικό. Το αγγούρι του πίγκου, ξέρετε από πού είναι. Το αγγούρι του πίγκου. Από αυτό ακριβώς βγήκε και το κόκτελ. Τώρα, πριν χρόνια όταν δεν είχαμε το lime στην Κύπρο, κάποιος πελάτης ζήτησε από τον Γιώργο, λέει του θέλω ένα μοχίτο, αφού εμείς δεν είχαμε lime στην Κύπρο, του λέει και ο Γιώργος έχει αγγούρι. Και μετά σκεφτήκαμε να φτιάξουμε το αγγούρι μοχίτο. Όχι, αστείο είναι. Αστείο. Ξέρεις, στο μπαρ λέμε πάντα το αστείο για να φτιάχνουμε τη διάθεση. Μου άρεσε. Και βάζετε και ζάχαρη. Και ζάχαρη. Σίγουρα. Να κάνουμε μάτλευ. Πατάμε. Τώρα δηλαδή μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς αυτοί που θέλουν μπάρμανα για τη δουλειά τους και να τους δώσουν δουλειά. Κοιτάξτε, εμείς όταν ένας μπάρτεντερς μας απευθυνθεί σε εμάς για ψάχνει για δουλειά, απευθυνόμαστε και εμείς στους εργοδότες και βοηθάμε. Τι πρέπει πριν. Τώρα, εγώ έχω μπερδευτεί. Ο μπάρτεντερ είναι ο μπάρμαν, έτσι. Ο μπάρμαν είναι. Εντάξει, το μπάρμαν έχει αλλάξει λόγω μιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που. Όλα τα ονόματα που τελειώνουν σε μεν έχουν αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Επειδή είναι γυναίκα και δεν μπορεί να την παρακούμε, δεν κατάλαβα. Okay. Ναι, θέλω να ρωτήσω, πείτε τώρα, εγώ αν θέλω να γίνω bartender, εν πάση περιπτώσει, δεν το έχω, δεν έχω ασχοληθεί. Ξέρω συγκεκριμένα και μονά τα βάζω κτλ. Τι πρέπει να έχω, πώς εκπαιδεύομαι και πώς μπορώ να μάθω, και είναι εύκολο να γίνει κάποιος? Οι περισσότεροι bartender της Κύπρου έχουν μάθει εκπείραση στη δουλειά. Δηλαδή δουλεύοντας, μαθαίνοντας και από τις ξενοδοχειακές. Υπάρχει μυστικό. Το μυστικό είναι να θέλεις να μάθεις και να παρακολουθείς κάποια μαθήματα, τα οποία μπορείς να βρεις κάποιες σχολές που ήδη υπάρχουν στην Κύπρο ή μέσω της Κυπριακής Ένωσης bartender που κάνουμε σεμινάρια. Είναι και ένας... να σας ρωτήσω, δεν πίνετε εσείς τώρα στη δουλειά δηλαδή? Όχι. Α, δεν πίνετε, ένας bartender που πίνει δεν είναι σωστό. Εγώ στη μία ώρα θα ήμουν. Όταν είμαστε νεαροί, είμαστε πιο μεθυσμένοι στον μπαρ. Μα γι' αυτό λέω και εγώ. Τώρα να ξεκινάει έναν πελάτη, πίνει και εσύ να του κάνει παρέα και πάει λέγοντα. Δεν κάνανε καλά τη δουλειά του όμω, λέει. Αλλά διασκεδάζαμε όλοι οι πελάτε και εμεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα για το διαγωνισμό. Τι κριτήρια, ποια κριτήρια ήταν για να βγει? Τα κριτήρια είναι βασικά το ποτό που κερδίζει είναι αυτό που βγαίνει στην φάνηση, στο άρωμα και στη γεύση. Έχουμε μία ομάδα κριτών γεύσης, οι οποίοι είναι ξεχωριστά από το χώρο του διαγωνισμού, οι οποίοι τους πάμε τα κοκτέιλς
και αυτοί τα γεύονται. Είναι ανθρώποι που έρχονται ειδικά. Διευσυγνώστες. Μα κοιτάξτε τώρα τι ωραίο αυτό που έγινε με το αγγούρι. Αγγούρι μοχίτο. Αγγούρι μοχίτο. Πολύ ωραίο. Τώρα οι ξένοι το σερβίρουμε σε ξένους αυτό. Τώρα τα φτιάξαμε. Τώρα τα φτιάξαμε. Α, είναι καινούργιο δηλαδή. Το λανσάρουμε τώρα, φοβερό. Αν δεν θα πιω και από αυτό, θα γίνω κουδούρα. Μπορείτε να κάνετε μοχίτο και αγγούρι. Νομίζω ότι το δοκιμάσετε γιατί είναι υπέροχο. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Όχι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Καθόλου. Μυρίζει περισσότερο λεμόνι και... Και η σόδα, έχει πολύ σόδα μέσα. Σόδα, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Είναι τέλειο. Στο δίνω να δούμε πώς θα βάλουμε την εκπομπή. Πίνε, πίνε. Έχουμε και τον καφέ δίπλα. Έχουμε και το τι να μας κάνει ο καφές. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε το τελευταίο κοκτέιλ που είναι το Sunny Cyprus. Είναι ένα ωραίο long drink με πράντι και κουμανταρία, χυμόν πορτοκάλι και τριαντάφυλλο. Και γίνεται, γίνεται απευθείας. Πείτε μας ένα τα βήματα, να ξέρουμε τι βάζουμε. Έχουμε βάλει παγάκι πάνω στο ποτήρι. Βάζουμε το κυπριακό μας το πράντι. Το πράντι. Το κυπριακό το πράντι, ναι. 4 CL. Πίνουμε εμείς εδώ πέρα. Βάζουμε κουμανταρία. Κουμανταρία, ναι. Τι είναι κουμανταρία, φέραμε αρκετές. Ποιοι είναι καλύτεροι, γυναίκες ή άντρες, bartenders? Δεν μπορείς να πεις. Εγώ προτιμώ γυναίκες, δεν κουμπάρα. Σίγουρα. Γιατί χορεύουν ωραία μέσα στο μπαρ. Ανεκνίζεται, αλλιώς να το κουνάει το. Και εγώ προτιμώ γυναίκες. Μαζί, και εγώ κοίταγα μας. Εξαρτάται λίγο και από το φίλο που... Σε έναν καλό μπαρ πρέπει να έχει και τα δύο. Από το φίλο μας το καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, είναι. Αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις, μην κρύβουμε τώρα. Μπορούν να θυμούνται όλα αυτά τα ποτά. Βεβαίως, βεβαίως. Ένας πεπειραμένος μπάρτεντερ τα θυμάται. Το πιο περίεργο που σας έχουν ζητήσει ποιο είναι. Τουρίστας ή Κύπριος, ο περίεργος σου πει κάνε αυτό. Στον μπάρ μας ζητούν τα πάντα. Κοκτέιλ που δεν υπάρχουν, κοκτέιλ που έχει φτιάξει κάποιος και το ονομάσει και δεν το γνωρίζουμε. Εμείς γι' αυτό έχουμε στα φάση μας. Μου ζήτησαν whisky on the rocks. Χωρίς πάγο. Εντάξει. Του μείνει επειδή νομίζω ότι ήταν ροκ μουσική, ξέρεις, ροκ. Μπορεί να ήταν whisky on the rocks, το ποτό, έτσι να νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς πάγο. Χωρίς πάγο. Θες να δοκιμάσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πόσα, γίνω κουδούν. Μα αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Παναγιώτη, να σας πούμε εδώ από την εκπομπή ότι στις 12 Μαρτίου έχουμε τον Παγκύπριο διαγωνισμό κοκτέιλ που θα γίνει στη Λεμεσό, στη ξενοδοχειακή σχολή Λεμεσού, εκεί στα Πολεμίδια κοντά. Και οι νικητές από αυτόν τον διαγωνισμό. Και το στολίσατε και με τα σταφύλια και έτσι. Σίγουρα, διότι είναι κυπριακό. Τα σταφύλια μας είναι κυπριακό. Κυπριακό κοκτέιλ, εξαιρετικό. Άντε τώρα, δεν θα βγάλουμε. Άστο μετά, προς το τέλος. Λοιπόν, να πάρουμε και τα τρία εδώ μπροστά. Και να πίνουμε άφοβα εδώ όταν θα. Άστο, το έχω καβάντζα. Που λες να πούμε για τον Παγκύπριο διαγωνισμό που θα γίνει στη Λεμεσό, στη ξενοδοχειακή σχολή. Εκεί περίπου 10 με 15 μπάρτεντες θα διαγωνιστούν και οι νικητές θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στους παγκόσμιους διαγωνισμούς που θα γίνουν στην Πολωνία τον Νοέμβριο. Να πούμε ότι η Κυπριακή Ένωση Μπάρτεντερ λαμβάνει μέρος στους παγκόσμιους διαγωνισμούς από το 2004. Έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το επίπεδο των Κυπρίων μπάρτεντερ είναι πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φέρει έκτη θέση παγκοσμίως. Αυτά τα κόλπα κάνετε που πετάνε πριν. Βεβαίως. Είναι το λεγόμενο φλερτέντινγκ αυτό. Το οποίο υπάρχει και εκεί διαγωνισμός. Όταν λέμε θα κάνουμε τους Παγκύπριους διαγωνισμούς, είναι σε δύο κατηγορίες. Όχι, οι μπάρτεντερ στην Κύπρο κάνουν κόλπα. Κάνουν, βεβαίως κάνουν. Γιατί λέγεται φλερτέντερ? Εσείς όχι. Γιατί το κάνουν οι άλλοι. Φαίνεστε ησυχούλοι εσείς. Δεν το κάνουν για να φλερτάρουν. Η λέξη είναι γαλλική, νομίζω είναι λίγο από το φλερ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Πήραμε και γεύση, πήραμε και τέτοια. Μια μαργαρίτα δεν μας έκαναν με φράουλες. Έχει τόσες ώρες φράουλες εδώ. Θέλουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Πάμε εμείς φίλες και φίλοι τώρα να δούμε τι να δούμε που είναι εδώ. Η Δήμητρα που παίζει τέννις.